Τι συμβαίνει όταν σταματήσετε να τρώτε γρήγορο φαγητό. Πόσο δύσκολο είναι πραγματικά να σταματήσετε να τρώτε τα αγαπημένα σας fast food. Σήμερα θα εξετάσουμε μερικές αποτελεσματικές μεθόδους για να ξεπεράσετε τον εθισμό στο γρήγορο φαγητό και να προχωρήσετε σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. 1. Οι λόγοι πίσω από τον εθισμό στο γρήγορο φαγητό. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι αγαπούν το γρήγορο φαγητό. Η απάντηση είναι απλή. Ευκολία και γεύση. Το γρήγορο φαγητό είναι συχνά εύκολο να αποκτηθεί και είναι γεμάτο ζάχαρη, λίπη και αλάτι, που το καθιστούν απίστευτα γευστικό και εθιστικό. Ωστόσο, υπάρχουν πιο υγιεινέ εναλλακτικέ λύσει που μπορούν να αντικαταστήσουν αυτά τα ανθιγιεινά γεύματα. 2. Αντικατάσταση ζαχαρούχων ποτών και σνακ με φρούτα. Τα φρούτα είναι γεμάτα βιταμίνε και μέταλλα, και μπορούν να αποτελέσουν ένα δροσιστικό και υγιεινό σνακ. Αντί για ένα αναψυκτικό, δοκιμάστε έναν φρέσκο χυμό πορτοκαλιού ή ένα smoothie φρούτων. Αντί για μια σακούλα πατατάκια, δοκιμάστε να φάτε φέτες μήλου με λίγο φυστικό βούτυρο. 3. Η σημασία της άσκησης Η άσκηση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να περιορίσετε τις λιγούρες. Όταν γυμνάζεστε, το σώμα σας απελευθερώνει ενδορφίνες που βελτιώνουν τη διάθεση και μπορούν να κάνουν το γρήγορο φαγητό λιγότερο ελκυστικό. Βρείτε μια μορφή άσκησης που σας αρέσει, όπως το περπάτημα, το τρέξιμο ή το χορό και κάντε τη μέρος της καθημερινότητά σας. 4. Ανάπτυξη νέων χόμπι Η ανάπτυξη νέων χόμπι μπορεί να βοηθήσει να απομακρύνετε το μυαλό σας από το φαγητό. Όταν συμμετέχετε σε μια δραστηριότητα που σας αρέσει, είναι λιγότερο πιθανό να σκεφτείτε ανθυγιεινά σνακ. Δοκιμάστε να μάθετε μια νέα δεξιότητα, όπως το πλέξιμο, τη ζωγραφική ή τη μαγειρική υγιεινών γευμάτων. 5. Η ψυχολογία του εθισμού στο γρήγορο φαγητό. Η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο στον εθισμό στο γρήγορο φαγητό. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που εκπαιδεύτηκαν να βλέπουν το γρήγορο φαγητό με αρνητικό τρόπο, ανέφεραν λιγότερε λιγούρε. Προσπαθήστε να σκέφτεστε τι αρνητικέ επιπτώσει του γρήγορου φαγητού στην υγεία σα, όπω η αύξηση βάρου και τα καρδιαγιακά προβλήματα. 6. Η σημασία τη πρωτενη. Η πρωτενη είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την καταπολέμηση της λαχτάρας για γρήγορο φαγητό, η πρωτεΐνη σας κρατά χορτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μειώνει τις λιγούρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το άπαχο κρέας, τα πουλερικά, τα θαλασσινά και οι ξηροί καρποί είναι καλές πηγές πρωτεΐνης που μπορείτε να εντάξετε στη διατροφή σας. 7. Τα ωφέλη των υγιών λοιπόν. Τα υγιή λύπη, όπως αυτά που βρίσκονται στα αβοκάντο και τους ανάμεικτους ξηρού καρπού, είναι επίση ωφέλιμα. Αυτά τα λίπη βοηθούν στη διατήρηση τη ενέργεια και σα κρατούν χορτά του. Ενσωματώστε τα στη διατροφή σα για να μειώσετε τι λιγούρε για ανθιγυνά τρόφιμα. 8. Ο διαλογισμό ω τεχνική διαχείριση λιγούρων. Ο διαλογισμό μπορεί να είναι μια αποτελεσματική τεχνική για τη διαχείριση τη λαχτάρα για φαγητό. Ο διαλογισμός σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε τα συναισθήματά σας και να αναπτύξετε μια νέα προοπτική για τις επιθυμίες σας. Δοκιμάστε να αφιερώσετε λίγα λεπτά κάθε μέρα για να χαλαρώσετε και να εστιάσετε στην αναπνοή σας. Συνοψίζοντας, η καταπολέμηση του εθισμού στο γρήγορο φαγητό μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι εφικτή με τις σωστές στρατηγικές. Να θυμάστε ότι η πλήρης διακοπή μπορεί να μην είναι πάντα ρεαλιστική. Επιτρέψτε στον εαυτό σα ένα cheat meal κάθε τόσο, αλλά χρησιμοποιήστε το στρατηγικά για να παραμένετε παρακινημένοι. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και εγγραφή για περισσότερες συμβουλές υγείας.